Προτείνω να πάμε στον κύριο Γιώργο Μπέαν, διοικητή στο νοσοκομείο Χανίων, καθώς ξεκίνησαν οι παιδικοί εμβολιασμοί, οι εμβολιασμοί που αφορούν παιδιά στο νοσοκομείο βέβαια, και ξεχωριστή και η παρουσία και του Άι Βασίλικη στο νοσηλευτικό ίδρυμα. Κύριε διοικητά, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Οι παιδικοί εμβολιασμοί ξεκίνησαν, με φόντο βέβαια και τη γιορτή των Χριστουγέννων. Σωστά. Ξεκίνησαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων όπως και στην 7η Γενομική Περιφέρεια το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου το πρωί στις 8. Ήταν μια υπέροχη μέρα στο νοσοκομείο, γιορτινή μέρα θα έλεγα. Υποδεχτήκαμε τους μικρούς μας αγαπημένους φίλους. Όλα πήγαν καλά, εξαιρετικά καλά. 50 εμβολιασμοί την πρώτη μέρα. Δεν χάθηκε καμία δόση. Συγχαρητήρια και στους γονείς και στα παιδιά για την ανταπόκριση και την κατανόηση ότι το μεγαλύτερο όπλο κατά της πανδημίας είναι ο εμβολιασμός. Και σίγουρα η διοίκηση του νοσοκομείου ήταν εκεί, κύριε Μπέα, και αξιέπαινη πρωτοβουλία που πήρατε και εσείς, θα πρέπει να το επισημάνουμε, που ντυθήκατε Άι Βασίλης και χαρίσατε κι εσείς ένα ακόμα χαμόγελο στα παιδιά, όπως και όλο το προσωπικό, με πολλές εκπλήξεις να περιμένουν τους μικρούς φίλους. Σωστά. Ισχύει αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους συνεργάτες στο εμβολιαστικό κέντρο για όλη αυτή την υπέροχη προσπάθεια και την αγάπη που προσέφεραν στα παιδιά και στους γονείς και για όλη την άρτια οργάνωση. Όντως, είχαμε πρωτότυπα, διακόσμηση, κάτι σαν παιδότοπο. Δεν είναι και εγώ... το πιο συνηθισμένο να βλέπεις ένα διοικητή νοσοκομείου. Και αξίζει και ένα πολύ μεγάλο μπράβο, κύριε διοικητά, και σε εσάς. Mm-hmm. Βγάλατε το κουστούμι, η αλήθεια είναι, και αυτό το προσωπείο καμιά φορά. Σπάσατε τα ταμπού εντός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών και σας αξίζει ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Με αυτόν τον τρόπο ένας άνθρωπος, ένας διοικητής, υποδιοικητής, ένας παράγοντας, φορέας έρχεται κοντά στον κόσμο. Ναι, εκ του αποτελέσματος δεν έχετε άδικο. Εκ του αποτελέσματος, σωστά. Σωστά. Και μάλιστα συνεχίστηκε η δράση. Μπορεί να μην ντύθηκατε και τις επόμενες ημέρες, όμως είχατε άξιους αντικαταστάτες. Ναι, σωστά. Κοιτάξτε, εγώ διέθεσα την στολή την οποία είχα προσωπικά προμηθευτεί, την διέθεσα σε μια συνεργάτητα στο εμβολιαστικό κέντρο, ώστε να υπάρχει αυτή η γιορτινή συνέχεια αυτές τις μέρες. Μοιράζουμε έτσι μικρά δωράκια στα παιδιά και ευχαριστούμε και την 7η ΥΠΕ, την 7η Υγειονομική Περιφέρεια και τη διοικήτρια και κυρίως και τον υποδιοικητή, τον κύριο Αγαπίου, που μας έστειλαν κάποια δώρα από την ΥΠΕ να μοιράζουμε στα παιδιά αυτές τις γιορτινές μέρες. Πάντως, εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικός αριθμός νοσηλιών στο νοσοκομείο σας και θετική αχτίδα έτσι αισιοδοξίας ότι πήραν εξιτήριο τα δύο παιδιά που νοσηλεύονταν. Πήραν εξιτήριο τα παιδιά. Αυτή τη στιγμή δεν νοσηλεύουμε κανένα παιδί στους ειδικά διαμορφωμένους θαλάμους COVID της παιδιατρικής κλινικής, αλλά δοτήσεις ευκαιρίας να πω ότι ναι, μεν ήταν όπως είπαμε μια γιορτινή ατμόσφαιρα λόγω των εμβολιασμών, αλλά και για τους ενήλικες που πάνε εξαιρετικά καλά. Αλλά δυστυχώς σήμερα ήταν μια πολύ κακή μέρα για τον νομό Χανίων. Ο νομός Χανίων σήμερα ξεπέρασε σε θετικά κρούσματα τον νομό Ηρακλείου, όταν τα Χανιά υπολείπονται σημαντικά πληθυσμιακά του νομού Ηρακλείου. Και πώς αλλάζουν τα δεδομένα όταν τον προηγούμενο μήνα τα Χανιά ήταν διαχειρίσιμη κατάσταση, η αλήθεια είναι. Ξεπέρασαν το Ηράκλειο. Ισχύει. Ισχύει και είμαι βαθιά προβληματισμένος όπως εγώ, όπως και όλοι και όλα τα στελέχη του νοσοκομείου για αυτό που μας έρχεται τις επόμενες μέρες. Είμαστε έτοιμοι να εφαρμόσουμε το Plan B. Ελπίζουμε να χρειαστεί να μείνουμε μόνο στο Plan B. Εδώ θα ήθελα να, αν μου επιτρέπετε, όσο μου επιτρέπετε λόγω της ιδιότητάς μου, να καλέσω, να παρακαλέσω τους συμπολίτες μας ότι η πανδημία δεν έχει τελειώσει. Τα μέτρα ατομικής προστασίας και η ατομική ευθύνη πρέπει να υπάρχει και πρέπει να τηρούνται αντίστοιχα. Μάλιστα. Αυτό μάσκες... είναι πολύ σημαντικό. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι να ξέρουμε να τηρούμε τα μέτρα ατομικής προστασίας και πόσο σημαντικός είναι ο όρος της ατομικής ευθύνης. Στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων έχουμε νοσηλεύσει πάνω από 900 περιστατικά και έχουμε εξετάσει πάνω από 20.000 δείγματα στο μοριακό μας αναλυτή και έχουμε πάρει τεστ, είτε rapid είτε PCR τεστ. Τι θέλω να πω με αυτό. Τα νοσοκομεία της Κρήτης και το νοσοκομείο Χανίων έχουν πολύ χαμηλούς δείκτες νοσηρότητας στο προσωπικό. Γιατί? Γιατί τηρούμε τα μέτρα. Μάλιστα. Σήμερα η Επιτροπή Λοιμόξεων επικαιροποιεί τα μέτρα
και επιβάλλουμε στο προσωπικό μας, έστω και αυτές τις λίγες στιγμές ανάπαυσης, να μην συνεπάρχουν στον ίδιο χώρο. Δηλαδή να πηγαίνει ένας-ένας, ας πούμε, να πίνει μια γουλιά καφέ ή να τρώει το σάντουιτς την ώρα της ανάπαυλας, αλλά να είναι ένας-ένας, να μην συνεπάρχουν στον ίδιο χώρο. Δεν γίνεται να το επιβάλλουμε εμείς αυτό και έξω να γλεντάμε χωρίς μάσκες. Μάλιστα. Έχετε δίκιο, το ελάχιστο. Κύριε Διοικητά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλές γιορτές. Ξεχωριστή η πρωτοβουλία σας. Μακάρι να βρει ακολούθους και αξία στην υπόλοιπη Ελλάδα και να βρουν τρόπο, βέβαια, αυτοί οι άνθρωποι που έχουν θέσεις διοικητικές στον κρατικό μηχανισμό να έρθουν κοντά όπως έρχεται ο κύριος Μπέας με τους απλούς πολίτες. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλές γιορτές. Χρόνια πολλά με υγεία, εύχομαι. Σας ευχαριστούμε πολύ.